που είπε ο Νότης είναι τέθηκαν ως κεραυνός στην εθρία πρώτη φορά, τα λέει. Όχι, βέβαια. Δεν το ήξερε η Ναβανδί ότι ο Νότης έχει τέτοια. Όχι, ο Νότης είχε εκφραστεί. Το γνώριζε προφανώς. Όχι, έχει εκφραστεί. Με πιο σύνθετο τρόπο, θέλω να πω. Να. Ήταν η πρώτη φορά που ήταν ρόου που λένε. Που ήταν ομό. Ένα, δύο, κάνουν τρία. Οι Παπαδόπουλοι κάνανε αυτά. Εκείνοι κάνανε αυτά. Η Χρυσή Αυγή καλύτερα να κυβερνήσει. Μήπως προσευλήθη περισσότερο. Λοιπόν, εκείνο που έχω να πω. Θέλω να πω κάτι καλό. Δεν νομίζω. Θέλω να πω κάτι καλό για του Φαγιανάκη. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά τυπάκια εκεί πέρα έξω. Τα οποία μπορεί να έχουν τι ίδιες απόψεις και κάνουν το κουνέλι. Ο Σφαγιανάκης, κοινωνικό-αντικοινωνικό, έτσι ή έτσι, είχε τα γκάτσα, όπως έλεγε προηγουμένως, να πει την άποψη του. Και λέω η άποψη, και όχι πράξη, δεν πήγε να δει κάποιον, δεν πήρε να χτυπήσει κανέναν, δεν πήγε να πυροβολήσει κανέναν. Η άποψη του καθενός, η δημοκρατία, γι' αυτό ακριβώς είναι σε αντίθεση με τη Χρυσή Αυγή, γιατί σου επιτρέπει να λες αυτά τα οποία γουστάρεις. Ναι, αλλά έτσι όπως τα λες. Αν έτσι όπως τα λες, γιατί εκνευρίστηκε τόσο πολύ ο κ. Φακενάκης με την Έλληνα την Ακρίτα που έγραψε στο Twitter, σαν πληγωμένο φασιστόπουλο στο χώμα, ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Την άποψή τη δεν είπε. Την άποψή τη δεν είπε. Ενώ αυτά που είπε ο κ. Φακενάκης ήταν λόγια ήρεμα. Δεν είναι αυτό το θέμα, ότι έπρεπε να έχει συνέστηση του ρόλου του αυτό. Κατάλαβε μόνο με τον παιδί. Εγώ και εγώ το άλλο που λέγαμε πάλι, γιατί εμεί είχαμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ούτε 5-6 λεφτά που έλεγε. Είχαμε πολύ μεγάλη κουβέντα. Φάγαμε το χρόνο μα εκεί. Εδώ είναι για πρώτη φορά που έχουμε ένα θέμα που προκύπτει πολιτικό με στη showbiz. Λοιπόν, δεν το ξαναείχαμε αυτό το φαινόμενο. Το είχαμε αντίστροφα κάποτε που δεν υπήρχε showbiz. Όπου ο Μίκης Θεοδωράκης, έτσι, από ο Μίκης Θεοδωράκης εξέφραζε έτσι μια ολόκληρη Ελλάδα, πιο πολύ την αριστερά θα έλεγα. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το Νότι στην ουσία, γιατί έχουμε έναν Κασιδιάρη, ο οποίο έγινε. Περήφανος, έγινε χαρούμενος, βρήκε ξαφνικά ένα συμπαραστάτη και νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε τη δήλωση του Κασιδιάρη. Να δούμε τον κύριο Κασιδιάρη. Για να καταλάβουμε τι γίνεται, για να λέμε ποιος είναι η Χρυσή Αυγή της, τι δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Είναι ο Μίκης Θεοδωράκης της Χρυσής Αυγής. Να το δούμε, γιατί αυτό είναι. Άκουσα σήμερα και τον κύριο Σαγιανάκη να κάνει ανάλογη πολιτική δική. Σφαγιανάκη έχει ένα πολύ ωραίο στίχο που περιγράφει απόλυτα αυτό που ζούμε σήμερα ως Έλληνες προσωπιστές. Αν βάζουν σύρτες στις ψυχές μας, στο στόμα μας ταινία, υπάρχουν πεζοδρόμια, υπάρχει και η πλατεία. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως είδαμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, ναι, πες μου. Γιατί είστε την αρχή το έξι λίγο. Ναι, όχι, εμένα μου κάνει, σου λέω, συμφωνώ με την αποχώρηση της Δέσποινας. Απ' την άλλη, αναρωτιέμαι, με κάποιον που διαφωνείς πολιτικά, σταματάς να συνεργάζεσαι. Το πολιτικά όταν διαφωνείς, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, μιλάμε για ακραίες απόψεις. Κατά τη γνώμη μου. Ναι, αυτό που λέει ο Δημήτρης, κατά τη γνώμη μου, όλοι διαφωνούν. Εγώ δεν πιστεύω ότι όσοι έχουν σχήματα είναι του Σαμαρά ή του Τσίπρα ή του Αλουνού. Άλλο είναι έτσι, άλλο είναι Γιουβέτσο, άλλο είναι Ούφο. Φαντάζεσαι το σχήμα να περνάει από τέτοιο. Δεν περνάει, λοιπόν. Εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό. Εδώ μιλάμε για μια έκφραση απόψεων που δεν είναι εξαίρεση με Χρυσή Αυγή. Εξέφρασε ο Νότης μια άποψη που λέει ότι ήταν κλεφταράδες οι άλλοι που συμφωνώ μαζί του μας οδήγησαν εκεί και γι' αυτό η μόνη λύση είναι και κυβερνήσει η Χρυσή Αυγή. Επειδή η Χρυσή Αυγή έχει τύχει να πλακώνει, να δέρνει, να σκοτώνει που λένε, οι άλλοι λένε ότι πρόκειται για μια. Λένε τα κόμματα που λέγονται του δημοκρατικού τόξου ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μια άλλη κατάσταση, όχι δημοκρατική. Μην ξεχνά ότι ακόμα και ο Λεπέν, ακόμα και οι άλλοι δεξιοί της Ολλανδίας αρνήθηκαν. Οι ακροδεξίοι στην Ευρώπη να είναι μαζί με τη Χρυσή Αυγή στο Ευρωκοινοβούλιο. Την τζάσανε.